7 χρόνια στη Μομπάσα, αλλά τότε εντοπίστηκε και κατάφερε να ξεφύγει. Στο σκοτάδι βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της Λευκής Χήρας, που ορισμένοι τη συνδέουν με την επίθεση των Ισλαμιστών της Αλ Σαμπάμπ στο Ναϊρόμπι. Οι αρχές 190 χωρών υφαίνουν έναν ιστό αράχνης για να παγιδεύσουν την 29χρονη Σαμάνθα από τη Βρετανία, χήρα του ενός από τους καμικάζι που χτύπησαν το μετρό του Λονδίνου το 2005 και η οποία πιστεύεται ότι διέφυγε τη σύλληψη πριν από 2 χρόνια όταν βρισκόταν στη Μομπάσα προετοιμάζοντας τρομοκρατικά χτυπήματα σε τουριστικούς στόχους. Η Ιντερπόλ έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης της Λευκής Χήρας για τα χτυπήματα που προετοίμαζε στη Μομπάσα και όχι για την εισβολή στο εμπορικό κέντρο του Ναϊρόμπι. Το όνομά της επανήλθε στο προσκήνιο επειδή κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μεταξύ εκείνων που εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο ήταν και μια λευκή γυναίκα. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχές στην Κένια, παρότι είναι άγνωστο αν και ποιοι από τους δράστες της επίθεσης έχουν ταφεί στα ερείπια του εμπορικού κέντρου. I saw one of the gunmen. I met with him face to face. He was looking at me and I was looking at him and he was taunting me in Swahili, telling me to come closer. He was saying, Kuja, Kuja. And I thought, this guy is crazy. Ο κόκκινος συναγερμός για τη Λευκή Χήρα φέρνει στο προσκήνιο και το όνομα ενός άλλου Βρετανού, του Ζερμέν Γκραντ, ο οποίος δικάζεται ως ύποπτος για διασυνδέσεις με την Αλ Σαμπάμπ, που προετοίμαζε το χτύπημα στη Μομπάσα, για το οποίο καταζητείται και η Λευκή Χήρα.